Κυρίες και κύριοι, είμαι η Δέσποινα Τσικνάκη και παρακολουθείτε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr. Και δεύτερη αυτοκτονία καταγράφηκε μέσα σε λίγες ώρες στην Κρήτη. Ένας άνδρας 51 ετών απαγχωνίστηκε σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Τον βρήκε νεκρό ο αδερφός του στην αυλή του σπιτιού του. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άτομα που αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Χθες το μεσημέρι αυτοκτόνησε και μια 79χρονη γυναίκα πέφτοντας στη θάλασσα στο λιμάνι του Ηρακλείου. Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε να επιπλέει ανάμεσα στα πλοία της γραμμής και αναγνωρίστηκε από τους συγγενείς της. Στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση οχημάτων και πολιτών, πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 8 έως 10 Σεπτεμβρίου τροχονομικοί έλεγχοι στην περιφέρεια Κρήτης. Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν 145 συνεργεία ελέγχων, ενώ πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι τροχονομικοί έλεγχοι σε οχήματα σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, όπου ελέγχθηκαν συνολικά 5.585 οχήματα και βεβαιώθηκαν 1.911 παραβάσεις. Η υπερβολική ταχύτητα παραμένει πρώτη στην ιεραρχία των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν στην Κρήτη το τελευταίο τριήμερο στο πλαίσιο τροχονομικών ελέγχων από την Ελλάς. Παρέμβαση από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ειρηναίο στην υπόθεση της απαγωγής του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη. Στην επιστολή του απευθύνεται προς τον απαχθέντα ζητώντας να κρατήσει σταθερή την ελπίδα του στο Χριστό και στη μητέρα μας τη Θεοτόκο, να μην απελπιστεί και να γνωρίζει ότι όλη η τοπική εκκλησία και η κοινωνία μας τον αγαπά, τον σκέπτεται και προσεύχεται για αυτόν. Παράλληλα, απευθυνόμενος στους απαγωγείς του, προσκαλεί να τον απελευθερώσουν. Χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας για πάνω από 1 εκατομμύριο μαθητές και 150.000 εκπαιδευτικούς. Στον αγιασμό που πραγματοποιήθηκε στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, παρευρέθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Κώστας Φωτάκης. Σύμφωνα με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης Γιώργο Τερζάκη, οι προσπάθειες και προετοιμασίες που έγιναν δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσουν και φέτος με σχεδόν πλήρη κάλυψη των αναγκών τόσο σε διδακτικό προσωπικό γενικής και ειδικής αγωγής και σε αναπληρωτές ειδικοτήτων όσο και σε ειδικό βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό. Παρακολουθήσατε το σύντομο ενημερωτικό δελτίο ειδήσεων του apopsilive.gr.